Κάναμε μια μεγάλη σύσκεψη με αθλητικά σωματεία και ξαναγηθήκαμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λάρισας, του Δήμου Τρικαιών και εδώ στην Καρδίτσα. Ακούσαμε πολλά προβλήματα, ακούσαμε ότι ο εραστεχνικός αθλητισμός ουσιαστικά πεθαίνει. Οι άνθρωποι που κρατάνε αυτή τη στιγμή με το μεράκι τους τα αθλητικά σωματεία έχουν απογοητευτεί από τις υποχρηματοδοτήσεις, ότι ακούνε υποσχέσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, από τις εκάστοτε υπουργούς και ουσιαστικά δεν υλοποιείται τίποτα. Χθες χαρακτηριστικό ήταν μάλιστα ότι στη Λάρισα γινόταν μια εκδήλωση με δύο πρωταθλητές του 2004, πρωταθλητές Ευρώπης με τη χώρα μας, και με τους αθλητικούς ανθρώπους εκεί της Λάρισας εύλογος αναρωτηθήκαμε πού είναι ο αθλητισμός μας από το 2020, από το 2004, 20 χρόνια μετά. Ουσιαστικά έχει κάνει πολλά βήματα πίσω. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του 2004 ουσιαστικά έχουν ξαφύσει. Αυτό νομίζω ότι θα έχει τεράστιο κόστος προς την νεολαία και τον ελληνικό λαό, γιατί όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία η αύξηση των ναρκωτικών ουσιών και της παραβατικότητας της νεολαίας, όπως και της επιθετικότητας. Βλέπουμε δηλαδή φαινόμενα πρωτόγνωρα. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε και καλούμε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού να συσπηρωθούν με το κόμμα μας, να μπουν μπροστά ώστε να διεκδικήσουμε έναν καλύτερο αθλητισμό και να απαιτήσουμε έναν καλύτερο αθλητισμό.